πιστεύω ότι τίμησα στο ακέραιο την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλατε. Σας είχα πει ότι θα κάνω τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και θα την ξαναφέρω στην κυβέρνηση και το κάναμε πράξη. Σας ζητώ να μας ξαναδώσετε τη δύναμη, να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο ξεκινήσαμε, ώστε αυτή η πορεία ανάκαμψης της χώρας, αυτή η πορεία η οποία ταυτίζεται με ένα καινούριο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, το οποίο πιστεύω ότι αισθάνονται όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, να συνεχιστεί. Διότι οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, σε κάτι λιγότερο από 4 εβδομάδες, είναι πολύ κρίσιμες. Μα θα μου πείτε, κάθε εκλογική αναμέτρηση δεν είναι κρίσιμη? Αυτή έχει τη δικιά της ξεχωριστή κρισιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτά τα 4 χρόνια πιστεύω ότι πετύχαμε μαζί πολλά. Διαχειριστήκαμε πολύ δύσκολες κρίσεις. Σκεφτείτε, μεταναστευτικό, Τουρκία, πανδημία, εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, φυσικές καταστροφές. Κρατήσαμε όμως τη χώρα σταθερή. Κρατήσαμε το σκάφος της πατρίδας μας σε σταθερή πορεία, σε πολύ ταραγμένα νερά, και ταυτόχρονα, και θα επιμείνω πολύ σε αυτό, υλοποιήσαμε όλες τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Επιμένω σε αυτό και στο σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού μας έργου, όχι για να σας θυμίσω αυτά που κάναμε. Νομίζω τα γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν, ας πούμε, ότι πληρώνουν χαμηλότερο ένφια κατά 35% σε σχέση με αυτά που πληρώναν επί Τσίπρα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι μπορούν πια να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους χωρίς να πληρώσουν καθόλου φόρο. Μηδενίσαμε το φόρο της γονικής παροχής. Οι μαγαζάτορες, εδώ πέρα στην περιοχή μας, τον όμορφο πεζόδρομο, εδώ πέρα της πόλης της Θήβας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όταν αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την οικονομία, εμείς ήμασταν αυτοί που στηρίξαμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους και να μπορούν σήμερα τα μαγαζιά να λειτουργούν, να κάνουν καλό τζίρο και να δίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση στο προσφυγικό η οποία ήταν τραγική και δεσμευθήκαμε και υλοποιήσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και η Ελλάδα έχει σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι. Προστατεύουμε επιτέλους τα σύμφωνα μας. Όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Όλες μας λοιπόν τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις τις στηρίσαμε. Είμαστε μισό βήμα μακριά από την περιπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Θα μου πείτε, γιατί σας ενδιαφέρει εσάς αυτό? Θα σας εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Τη στιγμή που η χώρα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, αυτόματα θα μειωθεί το κόστος δανεισμού για τη χώρα, για τις τράπεζες, για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Και θα έχουμε κλείσει οριστικά το κεφάλαιο των μνημονιακών χρόνων και της επώδυνης περίοδου στην οποία κάποιοι θέλουν να μας επιστρέψουν. Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να παίξουμε όμως και να πειραματιστούμε πια, και επειδή τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει δεν είναι δεδομένο, γι' αυτό και οι εκλογές αυτές έχουν τόσο μεγάλη και τόσο ξεχωριστή σημασία. Με ακούτε συχνά να επιμένω και να αναδεικνύω το ενδεχόμενο, μακρινό, ναι μακρινό, μαθηματικά υπαρκτό όμως, μιας κυβέρνησης ηττημένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την απλή αναλογική, η οποία είναι μια ανάρκη στην πολιτική σταθερότητα της χώρας, θεωρητικά υπάρχει το ενδεχόμενο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κόμμα με την ανοχή του πέμπτου να κάνουν μια κυβέρνηση. Σκεφτείτε την αυτή. Ωραία κυβέρνηση θα είναι. Τσίπρας Πρωθυπουργός, Ανδρουλάκης, Πασόκ και ο Λίγων Βαρουφάκης. Ναι, αλλά γιατί επανήλθε αυτή η κουβέντα στο προσκήνιο? Γιατί επανήλθε? Διότι κάποιοι δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα. Θέλουν να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα που έκαναν το 2015. Μας το λέει ξεκάθαρα ο κ. Βαρουφάκης. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να κλείσουν και τράπεζες, να κρατικοποιήσουμε και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα αντικαταστήσουμε τα ευρώ σας με δήμητρες. Με δήμητρες, μάλιστα. Λοιπόν, του λέμε να αφήσουμε τις αχλαμάρες, τέρμα τα παιχνίδια στις πλάτες των Ελλήνων, να κλείσουμε την πόρτα σε όλα αυτά τα σενάρια καταστροφής της χώρας. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με έναν τρόπο μόνο. Με το να είναι η Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρή στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Λοιπόν, μας είπε, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με τα συστήματα υγείας στα νησιά μας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ιδιώτες γιατρούς, ειδικά στα νησιά, για να υποστηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Έλατε όμως που αυτό το έχουμε ήδη ψηφίσει και το καταψήφισε όταν το φέραμε στη Βουλή για να δείτε το βαθμό της υποκρισίας, ούτε αυτό δεν ήξερε. Και θα σας πω και γιατί δεν μίλησε στην ΚΟ. Πήγε στην ΚΟ, ένα νησί το οποίο δοκιμάστηκε από το προσφυγικό, δεν είπε μία κουβέντα για το προσφυγικό ζήτημα, ίσως γιατί αν έλεγε, όλοι θα του θυμίζαν ότι κάποτε μιλούσε για μια θάλασσα η οποία δεν έχει σύνορα και έπρεπε να έρθει η Νέα Δημοκρατία να βάλει σε τάξη το προσφυγικό και να περιορίσει επιτέλους το πρόβλημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο καθένας γνωρίζει κάποιους συμπολίτες μας που μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα τις οριστικές τους αποφάσεις για το τι πρέπει να ψηφίσουν. Μιλήστε τους με ειλικρίνεια, πείστε τους ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα, δεύτερη ευκαιρία στην προκοπή. Όχι δεύτερη φορά στη συμφορά. Πολύ απλές κουβέντες, πολύ απλά διλήμματα, με αυτά θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Και εκτός από αυτά τα οποία κάναμε υγειονομικά, θέλω να θυμίσω σε όλες και σε όλους ότι αν σήμερα η αγορά εδώ πέρα της Λιβαδιάς είναι μια ζωντανή αγορά, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το κράτος ήρθε και κάλυψε μισθούς και έξοδα όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, όταν χρειάστηκε εμείς να τις κλείσουμε για να προστατεύσουμε όλους σας από τον κορονοϊό. Έτσι σταθήκαμε δίπλα σας και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Μια κρίση που θέλω να θυμίσω ήταν και είναι εισαγόμενη. Βρεθήκαμε να διαχειριστούμε τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες ήταν 10 φορές υψηλότερες από αυτές που είχαμε πριν από 2 χρόνια. Και όμως καταφέραμε με έξυπνες πολιτικές, φορολογώντας τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορούμε να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος του κάθε ελληνικού νοικοκυριού, της κάθε επιχείρησης και να αποκρούσουμε και αυτή τη μεγάλη κρίση. Οι καινούργιες ανεμογεννήτριες, τα καινούργια φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι ίδιοι θα μπορούμε να ελέγχουμε την ενεργειακή μας αυτονομία. Αν σκεφτείτε ότι πληρώσαμε το 2022 7 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγούμενο φυσικό αέριο. Κρατήστε το, 7 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώσαμε για να εισάγουμε φυσικό αέριο, όταν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τη δικιά μας ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Και σε μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά και σε μικρές εγκαταστάσεις. Για να μπορούν και οι γεωργοί μας να έχουν πρόσβαση σε φτηνό ρεύμα και σε φτηνό νερό. Αυτά είναι η επόμενη φάση του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πολλά άλλα, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς, σας διαβεβαιώνω ότι δεν έτυχαν, πέτυχαν. Ήταν αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένου σχεδιασμού. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αν δεν βάλουμε την οικονομία μας σε μια τροχιά ανάκαμψης, δεν πρόκειται να δούμε προκοπή στον τόπο μας. Διότι όταν η οικονομία αναπτύσσεται, τότε μπορούμε να έχουμε και εμείς πλεόνασμα για να στηρίζουμε την υγεία, την παιδεία, τους αγρότες μας και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι κατευθύνονται σε μια σειρά από δράσεις. Αναφέρω δύο ενδεικτικές που μάλλον δεν τις ξέρετε. Θα εξοπλίσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα εξυγχρονίσουμε και τα 156 κέντρα υγείας της χώρας. Όλα θα γίνουν καινούργια. Και ταυτόχρονα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, βάζουμε, ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία, σε όλες τις τάξεις, όλων των δημόσιων σχολείων. Από την 5η Δημοτικού αρχικά, αλλά πρόθεσή μου είναι να το επεκτείνω και στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο, για δραστικούς πίνακες. Αυτή είναι μια επανάσταση για την παιδεία μας. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει δεν είναι δεδομένα. Η απλή αναλογική εγκυμονεί ένα μεγάλο κίνδυνο, για τον οποίο μιλώ, γιατί πράγματι πιστεύω ότι στο χέρι μας είναι να τον αποτρέψουμε πλήρως. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Αυτή η κυβέρνηση των ηττημένων μαθηματικά είναι μια πιθανότητα. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρουφάκης, Υπουργός Οικονομικών, Δήμητρες, πώς το λένε, διάφορα άλλα ωραία πράγματα. Σκεφτείτε τώρα τι για δραχμές να πληρώνεστε με Δήμητρες, με κλειστές τραπέζες. Όχι, δεν τα θέλουμε αυτά. Τα ζήσαμε το 15. Πάντα να καταστρέψουν τη χώρα μία φορά. Μην τους αφήσουμε να το ξανακάνουν, τόση πρόοδο κάναμε. Αλλά, επειδή αυτό το μαθηματικό ενδεχόμενο υπάρχει, ένας τρόπος υπάρχει για να μην γίνει ποτέ πράξη. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Με καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όλα θα τα σενάρια πάρει περίπτωση. Εγώ δεν είμαι Κολοτούμπας. Άκουγα τώρα στο ραδιόφωνο, επειδή γίνεται, ξέρετε, μεγάλη συζήτηση για τα debate. Την πέτυχα κάνουμε πάντα, αλλά κάνουμε όλοι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ με τον κύριο Τσίπρα έχω 100 ώρες στη Βουλή συζητήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να περιμένει να μάθει πολλά περισσότερα σε σχέση με το τι πιστεύω εγώ και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά την debate γίνονται.
Η ΠΕΤ γίνονται όμως με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και θυμάμαι τώρα τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να λέει πριν από κάποια χρόνια ότι αποτελεί, λέει, προσβολή στη δημοκρατία να κάνουν debate οι δύο πρώτοι, αυτό το οποίο ζητά σήμερα. Έχει μια τεράστια ικανότητα να μπορεί να λέει το ίδιο και το ανάποδο, χωρίς καν να κοκκινίζει από ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν έχουμε αυτό το χάρισμα, γι' αυτό και σας λέμε την αλήθεια. Αυτά που σας λέγαμε τα λέμε και τώρα και θα επιμείνουμε στον δρόμο της αλήθειας και στον δρόμο της αξιοπιστίας. Με τον Νίκο Οικονόμου.